Αλλά το περπάτημα και το τρέξιμο είναι η υγεία και ο αθλητισμός. Πάμε, συνάδελφος Δευτέρης Πλακίδας κοντά μας. Πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Μαυρισμένος πάντως. Λόγω ότι μετακινούμε με ποδήλατο, ότι τρέχω. Γιατί πολλές βουτιές δεν έκανα φέτος. Λόγω ότι κάνουμε όλα αυτά, το τρέξε χωρίς τερματισμό, μετά ακολουθεί η G-Part, τα street relays που θα γίνουν στα Ιωάννινα. Είμαστε σε full δραστηριότητα. Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο ανοιχτός χώρος της ΔΕΘ ενδείκνεται και για ηλιοφάνεια έντονη. Επομένως, όσοι μπουν, περπατήσουν το πρωί μέχρι το βράδυ. Να βάλουν αντιλιακό. Η ιδέα είναι αυτή. Πολύ σωστά. Το σημαντικό είναι ότι έρχεται η ΔΕΘ να δυναμώσει και να δημιουργεί και παράλληλες εκδηλώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το ένα βοηθάει το άλλο. Σωστό. Και αυτό σημαίνει ανάπτυξη για την πόλη. Και έχει διοργανώσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε στην ιδέα πρώτα. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι μέσα σε ένα διαμορφωμένο χώρο μέσα στη ΔΕΘ, στο οποίο είναι από την πύλη εμπορευμάτων στη νότια πύλη της ΧΑΝΘ, θα δημιουργήσουμε μια διαδρομή η οποία είναι κυκλική. Αυτή η διαδρομή η κυκλική έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι θα έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει ή να περπατήσει ή να τρέξει και μέσα στο χρόνο αυτό που κάνει, εδώ βλέπουμε και την αφίσα, 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα 3 Σεπτεμβρίου, όλο το 48ωρο, μέρα και νύχτα, non-stop, θα μπορεί κάποιος να περπατάει και να τρέχει και κάθε χιλιόμετρο που θα κάνει θα μετατρέπεται σε χρήματα για τα τρία ιδρύματα. Για το Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, για το Παιδικό Χωριό στο Φίληρο και για το Πολιατρείο τη Θεσσαλονίκη των Γιατρών του Κόσμου. Πώς ξέρουμε πότε συμπληρώνεται ένα χιλιόμετρο, υπάρχουν? Θα υπάρχει ένας μεγάλος ηλεκτρονικός πίνακας, ακριβώς στο σημείο της αφετηρίας, όπου θα βλέπουμε τα χιλιόμετρα, γιατί ο κάθε ένας που θα έρχεται να τρέχει θα έχει ένα τσιπάκι για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Οπότε κάθε μέτρο που κάνει θα μετατρέπεται σε χρήματα και θα το βλέπουμε αυτό να αυξάνεται συνέχεια με την κάθε συμμετοχή του κάθε ένα που θα έρθει να τρέξει ή να περπατήσει. Και φυσικά εκεί είναι το συγκλονιστικό, ότι όσο πιο πολύ κόσμος έρθει και όσο πιο πολλά χιλιάδες μέτρα γίνουν, τόσο πιο πολλά χρήματα θα καταλήξουν. Τι ώρα μπορούμε να έρθουμε να τρέξουμε να περπατήσουμε? Από τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου μπορεί οποιοδήποτε, χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, γιατί εδώ δεν είναι αγώνας, τρέχω 5 χιλιόμετρα, 10, 20, 40, 100. Είναι, μπορεί κάποιος να τρέξει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ανθρώπων που θα έρθουν να τρέξουν 20 χιλιόμετρα τη Δευτέρα, 40 χιλιόμετρα την Τρίτη. Εντάξει, αυτοί είναι οι ειδικές περιπτώσεις. Τους χρειαζόμαστε για να αυξήσουμε τα χιλιόμετρα. Και αντίστοιχα και την Τετάρτη. Κάποιοι θα έρθουν να περπατήσουν, δεν έχει όριο ηλικίες. Έχουμε εγγραφές, έχουμε ήδη 850 άτομα που έχουν προεγγραφεί ηλεκτρονικά στο www.ermis1877.gr. Ο Ερμής είναι ο συνδιοργανωτής μαζί με τη ΔΕΘ του Αγώνα, είναι αθλητικός σύλλογος. Αυτός ο κόσμος, μέσα σε αυτούς έχουμε ηλικίες από γεννημένους στο 30 και το 32. Ένας είναι άντρας, είναι μια γυναίκα που μπορεί να σας φαίνεται εντάξει, σιγά δεν κάνει και τίποτα τρομερό. Θα έρθει να περπατήσει αντί να περπατήσει στην παραλία. Δεν έχει σημασία ο συμβολισμός. Ναι. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος όμως. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι. Ο συμβολισμός και το επικοινωνιακό κομμάτι. Μπορεί να ζούμε στη Θεσσαλονίκη και το Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα κάποιοι να μην το έχουν ακουστά. Είναι από το 1921, δηλαδή. Είναι πολεμικά που λέει. Κοντά 100 χρόνια πλέον. Μην κοροϊδεύεις. Εμείς τηλεόραση κάναμε και το μάθαμε πριν από 5-6 χρόνια. Ακριβώς. Άντε 7 χρόνια, εγώ σου βάλω βαριά μετά από 60-70 χρόνια. Και εγώ το παραδέχομαι, παρόλο που και εγώ ως δημοσιογράφος κινούμουν όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήξερα ούτε τη λειτουργία ούτε τις ανάγκες. Και φυσικά υπάρχει και το ευαίσθητο κομμάτι, ότι όπως και το Παιδικό Χωριό στο Φίληρο, έτσι και το Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, είναι με παιδιά με εισαγγελική απόφαση, με εισαγγελική εντολή, καταλήγουν εκεί. Το οποίο σημαίνει ότι είναι παιδιά ή από κακοποιημένες οικογένειες. Πάντως δεν έχουν πέρασει καλά σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σίγουρα. Και εκεί βρίσκουν μια πραγματικά φροντίδα, μια στέγη. Η οικογένεια δημιουργούν ένα απίστευτη αίσθηση, γιατί και στο Παιδικό Χωριό στο Φίληρο έχουν σπίτια όπου υπάρχει μια μαμά, η οποία είναι μια επαγγελματίας που ζει, φανταστείτε τώρα, μαμάδες, 24 ώρες το 24ωρο, με παιδιά που είναι όλων των ηλικιών για να έχουν την αίσθηση οικογένειας, αγόρια, κορίτσια από 3-4 χρονών μέχρι και 16. Και μετά το Παιδικό Χωριό στο Φίληρο κρατάει και αυτά τα παιδιά, όπως χαρακτηριστικά έλεγε και σήμερα η κυρία Δανιλίδου, η πρόεδρος του Ιδρύματος, τα κρατάει και τα συντηρεί, γιατί όπως λέει, όπως και στις υπόλοιπες κανονικές οικογένειες, τα παιδιά τι και φοιτητές και στρατιώτες τους χαρτζηλικώνουν και τους φροντίζουν, το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνουν και στο Παιδικό Χωριό στο Φίληρο. Και αντίστοιχα και στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα, που πέρασε και αυτό πάρα πολύ δύσκολα. Οι εποχές. Και περνάει δύσκολα.
και περνάει δύσκολα. Οπότε δεν είναι μόνο το 1 ευρώ ή τα 10 ή τα 1000 ή τα 5000 ευρώ που θα πάρουν ως οικονομική ενίσχυση από αυτή την κίνηση, είναι και όλο το επικοινωνιακό κομμάτι. Όλος ο κόσμος που μαθαίνει για αυτή τη δραστηριότητα και φυσικά ο συνδυασμός είναι μοναδικό το φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή η δυνατότητα κάποιος οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε 48 ώρες να περπατήσει, να τρέξει και κάθε του χιλιόμετρο να μετατρέπεται σε χρήματα για ιδρύματα είναι κάτι που είναι μοναδικό. Είναι πολύ ωραίο και να σου πω και κάτι. Ο κόσμος, το είπες προηγουμένως για την παραλία, που θα κάνει 1-2-3 του μηνός μία βόλτα στην παραλία και θα κάνει 3-4 χιλιόμετρα, ας τα κάνει μέσα στην έκθεση, γιατί αυτό που κάνει απλά για βόλτα θα το κάνει και χρήμα χωρίς ο ίδιος, όχι να ξοδέψει με την έννοια να βγάλει αυτά από την τσέπη του, αλλά θα είναι διπλή προσφορά. Ακριβώς. Έτσι, για τον εαυτό του σημαντικό. Και για την. Και για τα ιδέα. Δηλαδή, ας κάνουν τη βόλτα του εκείνο το τρίμηνο μέσα στην έκθεση. Το ίδιο πράγμα. Θα καλούν τα social media εντωμεταξύ. Το τι φωτογραφία έχει να γίνει από τώρα, σαν να το βλέπω μπροστά μου, πώς είχε γίνει πέρυσι με τον μαραθώνιο. Με τα street race, ναι, και με το μαραθώνιο. Και με το. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό κοίτα. Εγώ τώρα πραγματικά είναι σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση, την ξέρετε. Έχω περάσει εδώ πολλές φορές μιλώντας και επικοινωνώντας ότι το τρέξιμο είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι να το βάλουμε στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο φτιάχνω το σώμα, αλλά είναι και καλλιεργώ την ψυχή, το πνεύμα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ότι και αυτές οι συνιστώσεις, όπως και με τα street relays, με τις σκηταλοδρομίες, δρόμου, αυτό λέμε. Σκητάλη στον συνάνθρωπο, στις συνεργασίες, σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την. Με τον αθλητισμό αλλά και με την κοινωνική προσφορά. Είναι σημαντικό, αυτό πολύ σωστά το επισημάνατε, να έρθει ο κόσμος αντί για την παραλία ή για τους δρόμους ή για το στάδιο, να έρθει να περπατήσει για αυτές τις δύο μέρες, 48 ώρες, το μέρα-νύχτα. Υπάρχει κόσμος που θα τρέξει αργότερα στο Σπάρτα, που προετοιμάζεται για μαραθωνίους. Θα έρθουν να τρέξουν τις προπονήσεις, θα τις κάνουν εντός των τριών αυτών ημερών των 48 ώρων. Και έτσι, και είναι επίσης σημαντικό, το βλέπουμε για αυτή την κίνηση και επισημάνθηκε και το πρωί, η ΔΕΘ πραγματικά ανοίγει τις πύλες της, έπεται μεγάλη γενική διεθνή έκθεση, οπότε είναι σημαντικό και για την πόλη, αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο γεγονός. Μπορεί εμείς να την έχουμε στα πόδια μας την διεθνή έκθεση, είναι είχε περάσει τα τελευταία χρόνια μια κρίση ή τέλος πάντων έλλειψη ταυτότητας, βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή, είναι ένα τεράστιο, μεγάλο γεγονός και ένα πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις αυτή την έκθεση που είναι η μεγαλύτερη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι. Και εμείς πρέπει να τη σηκώσουμε την έκθεση. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε το ότι την έκθεση δεν πρέπει να μην πάμε, την υποτιμούμε. Αν τη σηκώσουμε, όλοι θα έχουμε όφελος. Όλοι. Σαφέστατα. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα περπατήσω. Για να τρέξει αποκλείεται. Αυτό ακριβώς, Χριστίνα, είναι αυτό. Νομίζω ότι θα πέσει έτσι και πάνω να τρέξει, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι κάτι θα πάθαμε. Μια χαρά. Αυτό είναι. Θα έρθει. Η μητέρα μου θα έρθει να περπατήσει. Δηλαδή θα πάρει τη φίλη της στην πόνα και θα περπατήσουν. Πραγματικά. Δηλαδή θα πούνε ότι κάνουμε 3 χιλιόμετρα. Αντί να τα κάνουμε βόλτα στην παράλια, θα έρθουμε εκεί. Μπορείτε, τα ανήψια μου που είναι μικρά, 12 και 13 χρονών, θα έρθουν να περπατήσουν. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν έχει περιορισμό, ούτε χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Άντε. Κάποιοι που Άντε. Κάποιοι Άντε. Μπορούν να τρέξουν, θα βγουν να τρέξουν. Τι περιμένετε. Μέχρι αύριο 27 Αυγούστου μπορεί κάποιος να γραφτεί ηλεκτρονικά. Γιατί αυτή ξανά τη διεύθυνση, βρε αγόρι μου, γιατί δηλαδή έτσι που τα λέμε ούτε και εγώ μην νομίζεις που... 3W, το θα κρατήσω λίγο. Ερμής όπως το ακούμε, Ερμής δηλαδή, όπως ναι, το ακούμε, ναι. 1877. Δεν σημειώνεται. 1877. Είναι το έτος που δημιουργήθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος. .gr. Δεν θα συναντηθούμε εκεί, άντε. Όλοι όσοι γραφτούν ηλεκτρονικά που μπορεί να φτάσουμε τα 1000 άτομα για τις προεγγραφές, θα έχουν σε αυτό τον αριθμό που θα παραλάβουν τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όποτε έρθουν να τρέξουν το όνομα τεπώνυμό τους. Αυτή είναι μια παροχή, τέλος πάντων, ένα δώρο, αναμνηστικό δηλαδή για αυτήν την ιστορία. Οι υπόλοιποι φυσικά που δεν θα γραφτούν ηλεκτρονικά και θα το μάθουν τις επόμενες μέρες ή θα έρθουν κατευθείαν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα παραλάβουν τον αριθμό του τσιπάκι τους, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κόστος αυτό ή κάποια άλλη διαδικασία. Πρέπει μέχρι αύριο να γραφτεί κάποιος, μπορεί να έρθει και εκείνη τη στιγμή. Σαφώς. Να πει, ή να περάσει κάποιος περαστικός δηλαδή και να πει θέλω και εγώ. Απλά η κουλτούρα στο τρέξιμο και στους αγώνες που υπάρχουν είναι κρατάς ως αναμνηστικό αυτό τον αριθμό. Συμφωνώ. Και έχει ένα μετεπόμενο συμφωνώ. Για αναμνηστικούς λόγους. Δεν είπα για να μην πιεστεί κάποιος να γραφτώ. Εντάξει. Δηλαδή δεν χάνει την ευκαιρία αυτό να πει κάποιος που θα έρθει να πιεστεί και να έρθει και εκείνη τη στιγμή. Γιατί όσο περισσότερο είναι, τόσο το καλύτερο. Τι ωραία που γίνονται όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη. Και τι ωραία που έχουμε ανθρώπους εμπνευσμένους να τα κάνουν. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα γενικότερα αυτό το στυλ για να μαζέψεις λεφτά. Είναι ιδέα
που πρέπει να πιάσει και σε άλλα πράγματα και σε άλλους φορείς. Και είναι και σημαντικό φυσικά και οι χορηγοί που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ο Πάπου είναι ο μεγάλος χορηγός αυτής της ιστορίας και ακολουθούν ο Γατίδης που έχει τα αυτοσκευάσματα και μια εταιρεία security που έρχεται και αυτή να δώσει την πλευρά της μια υποστήριξη οικονομική σε αυτό, γιατί κάποιοι πρέπει να δώσουν και τα χρήματα. Και φυσικά, και φυσικά είναι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της Death Expo, η οποία επίσης συνδράμει και οικονομικά σε αυτό, εκτός από τη φιλοξενία και το κομμάτι της οργάνωσης. Το ποσό, αν μαζευτεί και είναι μεγάλο, υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να μην έχουμε το δώσουμε. Όχι. Αν πλακώσει ο κόσμος, ρε παιδί μου, και περάσει το προβλεπόμενο ποσό. Δεν υπάρχει προβλεπόμενο ποσό. Η αίσθηση που έχουμε, γιατί υπάρχει και το αντικειμενικό, ότι όσο καλή επικοινωνία να κάνεις και 3.000 άνθρωποι να έρθουν, έχει ένα όριο, δηλαδή πόσος κόσμος μπορεί να έρθει. Θα τρέξουν 20.000 χιλιόμετρα συνολικά μέσα στις 48 ώρες. Ο στόχος είναι να τρέξουν 30.000 χιλιόμετρα. Εγώ μακάρι και εύχομαι να έρθει πάρα πολλοί κόσμος και να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε αυτό το αριθμό. Δεν υπάρχει περιορισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, οι χορηγοί είναι διατηρημένοι και το έχουν δηλώσει αυτό. Μακάρι, οι 48 ώρες έχει, υπάρχει όμως ένα όριο. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο γιατί όσο καλά είναι η πρώτη φορά. Ο κόσμος δεν έχει αυτή την εξοικείωση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είτε σε επίπεδο, γιατί και η επικοινωνία που κάνουμε και αυτή τη στιγμή και γενικότερα είναι σημαντική, αλλά υπάρχει κόσμος που το σκέφτεται και δεν είναι το σκέφτεται, δεν θέλω να πάω να περπατήσω. Έχει τις δουλειές, είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Άσε το πρόγραμμά μου, γι' αυτό το είπα για τις εγγράφες πρόγραμμα. Υπάρχει κόσμος που μπορεί αυτή τη τελευταία στιγμή, τη Δευτέρα θα έρθουν κάποιοι, την Τρίτη θα το μάθουν κάποιοι παραπάνω, την Τετάρτη. Απλά αυτή η ιστορία. Και το λέω με ό,τι όποια σεμνότητα με διακρίνει, θεωρώ ότι θα γίνει τρομερή έκρηξη. Δηλαδή μετά το πρώτο αυτό γεγονός, το επόμενο θα είναι μεγαλειώδες. Δηλαδή θα έρθει η μισή πόλη. Γιατί αυτό δεν έχει περιορισμό. Και γιατί θέλουμε λίγο να το δοκιμάσουμε μια άλλη πρώτα. Μέχρι να δούμε πώς θα πάει, γιατί θα είμαστε σίγουροι. Δεν στείλει με τους μαραθώνιους. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό το έχει αυτό που λες, θα επιβεβαιωθεί, ότι ξεκίνησαν οι μαραθώνιοι λίγο δειλά στην αρχή και τώρα τρέχεις και δεν χωράς στον δρόμο. Από τους επομένως. Που αυτό που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, πόσο πιο σημαντική θα είναι η αύξησή του. Και πρέπει να γίνει. Φιλελευθέρω, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και εκείνες ημέρες με τα σχετικά ρεπορτάζ και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και καλούμε όλο τον κόσμο φυσικά να τρέξει να περπατήσει. Το είπαμε αυτό και προηγουμένως. Λοιπόν, κουνηθείτε όμως. Έτσι. Θα σας βγάλουμε και φωτογραφίες. Εάν έρθετε έστω και για ένα χιλιόμετρο να περπατήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθω, θα φέρω και τις φίλες μου. Wow. Και εσείς είναι αμέτρητοι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις, δεν είναι μια και δυο. Σχολεσίμα, πάμε ό,τι καλύτερο για τρέξιμο, έτσι, δεν μιλάμε, περπατάμε. Μεγάλο κίνητρο για όλους που ακούτε. Έτσι, θα το ξέρετε. Μην κοροϊδεύετε. Διαφημίσεις.